δράση για την εφαρμογή μέτρων που θα περιορίσουν το γιγαντωμένο πια πρόβλημα τη έλλειψη στέγη στα Χανιά, αναλαμβάνει η παράταξη τη λαϊκή εισπήρωση, επιχειρώντα σε πρώτη φάση να ιεραρχήσει προτάσει. Το πρόβλημα είναι τόσο ξημένο που θεωρούμε ότι η τοπική και η περιφερειακή διοίκηση πρέπει να πάρει θέση, πρέπει να ενισχύσει τον αγώνα των κατοίκων για να μπορούν να ζήσουν, πρέπει να βρεθούν τρόποι προκειμένου να μπορέσει να ανακουφιστεί ένα πρόβλημα το οποίο διώχνει γιατρού, διώχνει δασκάλου, διώχνει φοιτητέ. Σε λίγο θα διώξει και εμά του ίδιου, αν δεν πάρουμε μέτρα. Γιατροί, φοιτητέ, εργαζόμενοι στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και φοιτητέ, βιώνουν τα τελευταία χρόνια στα Χανιά μια κοινωνική κρίση, καθώ η αύξηση του τουρισμού και η κυριαρχία τη βραχυχρόνια μίσθωση σχεδόν εξαφάνισαν τα σπίτια για μακροχρόνια ενοικίαση. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 7-8 χρόνια η κατάσταση έχει αλλάξει άρδιν. Τα Χανιά έχουν μετατραπεί σε μια πόλη αβίωτη, σε μια πόλη που οι νέοι γιατροί. Το σκέφτονται διπλά και τριπλά να έρθουν να, να μετικήσουν, Με αποτέλεσμα να γίνεται όλο και πιο δύσκολη η έβρεση η ιατρικού προσωπικού για το νοσοκομείο. Η αξιοποίηση κτηρίων του Δημοσίου που παραμένουν κλειστά πέφτει και πάλι στο τραπέζι τη συζήτηση. Ωστόσο, όπω όλοι αναγνωρίζουν, απαιτούνται πιο δραστικά μέτρα σε πολιτικό επίπεδο για να μπει φρένο στην εξάπλωση τη εκμετάλλευση ακινήτων για τουριστικού σκοπού. Το 75% των νέων παιδιών από 18 μέχρι 35 χρονών, κοιμούνται στα παιδικά του δωμάτια. Δεν έχουν δυνατότητα να φτιάξουν σπίτι, να μπουν σε σπίτι. Με την κατάργηση του οργανισμού Εργατική Κατοικία ε, δεν υπάρχει φορέας, δεν υπάρχει αρμοδιότητα, δεν υπάρχει κανένα δημόσιο φορέας που ασχολείται με το θέμα που λέγεται κοινωνική στέγαση. Εκπρόσωποι φορέων που συμμετείχαν στη σύσκεψη που συγκάλεσε η Λαϊκή Συσπήρωση του δημοχανίων, χαρακτήρισαν σταγόνα στον ωκεανό τα μέτρα που πρόσφατα ανακοινώθηκαν για τον έλεγχο του Airbnb.